Αγαπητοί μου αδελφοί, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Με τη χάρη του Κυρίου θα συνεχίσουμε και σήμερα να ασχοληθούμε με τη μεγάλη πατερική μορφή των Ιερών Χρυσόστομο, τον Θεοφώτιστον Άγιον Πατέρα της Εκκλησίας μας, που μέχρι συντελείας των αιώνων θα είναι ένας φωτεινός οδοδείκτης για όλους μας, κληρικούς και λαϊκούς, που θα μας υποδεικνύει τον δρόμο που οδηγεί στη Βασιλεία του Θεού. Διότι ο Ιερός Χρυσόστομος υπήρξε ένας ουρανοδρόμος. Γι' αυτό έγινε και ουρανοπολίτης, όπως όλοι οι Άγιοι. Όλοι οι Άγιοι, αδελφοί μου, ήσαν ουρανοδρόμοι και προτρέπουν και εμάς τους χριστιανούς κληρικούς και λαϊκούς του 21ου αιώνα να είμαστε ουρανοδρόμοι, να αγαπήσουμε δηλαδή τον δρόμο που οδηγεί στη Βασιλεία του Θεού. Και αυτός ο δρόμος που οδηγεί στη Βασιλεία του Θεού είναι ο δρόμος που υποδεικνύει η Αγία Γραφή, είναι ο δρόμος της ασκήσεως, είναι ο δρόμος της συμμετοχής μας στα Ιερά Μυστήρια της Εκκλησίας μας, είναι ο δρόμος της αγάπης, της συγνώμης, της συγχωρητικότητας, της προσφοράς, της ελεημοσύνης, της διακονίας. Είναι ο δρόμος της θυσίας. Είναι ο δρόμος της πίστεως. Κύριε Σκόνδρα, αφορμή για αυτές τις δύο εκπομπές, την προηγούμενη και τη σημερινή, υπήρξε ένα σύγγραμμα του λίγαν αγαπητού μας αδελφού του κυρίου Σκόνδρα. Λόγοι εις Πρωθυπουργών. Αυτός είναι ο τίτλος του βιβλίου. Και μέσα από αυτούς τους λόγους παίρνουμε τις αφορμές για να γνωρίσουμε κατά τον καλύτερο δυνατόν τρόπον τον Ιερόν Χρυσόστομο. Αλήθεια, εσείς κύριε Σκόνδρα, από πού πήρατε την αφορμή, τι σας εντυπωσίασε? Όταν είχαμε στην Πάτρα πνευματικό τον πατέρα Χαρίτονα, που έγινε αργότερα Ιεραπόστολος και είναι για μας υπόδειγμα και πρότυπο αγωνιστικότητος και μαχητικότητος, μας έλεγε επανειλημμένος ποιες είναι οι ανεπανάληπτες προσωπικότητες της ιστορίας. Και λέγαμε διάφορα ονόματα και μας απέδειξε ότι ανεπανάληπτες προσωπικότητες είναι οι τρεις ιεράρχες. Ο Μέγας Βασίλειος, ο Γρηγόρης ο Θεολόγος και ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Αυτό είναι το πρώτο ερέθισμα για να δούμε αργότερα στη ζωή μας γιατί πράγματι αυτές οι προσωπικότητες είναι ανεπανάληπτες. Και τι είδαμε? Είδαμε ότι δίπλα στο Λόγο του Θεού στην Αγία Γραφή στέκονται αυτοί οι τρεις ιεράρχες. Έρχονται και οι επόμενοι βέβαια οι ιεράρχες. Αλλά ο Ιερός Χρυσόστομος που ερμήνευσε θεοφιλέστατε την Αγία Γραφή από τη Γένεση, μόνο έξω άφησε την Αποκάλυψη. Πράγματι ενεβάθυνε στο Λόγο του Θεού και μας έδειξε με τη ρητορική του ικανότητα και με την εκφραστική του δυνότητα ότι όποιος ασχολείται με το Λόγο του Θεού πρέπει να τρέξει πρώτα στην πηγή που είναι η Αγία Γραφή και μετά να πάει σε αυτούς οι οποίοι ενίσχυσαν την πηγή αυτή και είναι οι τρεις ιεράρχες. Και τι είδαμε? Ότι όταν διαβάζεις Ιερό Χρυσόστομο, Μέγα Βασίλειο Γρηγόριο Θεολόγο, τότε καταλαβαίνεις πολύ καλύτερα και την Αγία Γραφή. Και ανεβαίνει η διάθεση του ανθρώπου και αυτό που είπατε πολύ ωραία, είναι πάντα μπροστά μας ο στόχος, ο προορισμός να είμαστε ουρανοδρόμοι για να γίνουμε ουρανοπολίτες και είμαστε βέβαιοι και ασφαλείς ότι αυτός ο δρόμος που υποδεικνύει ο Άγιος με τα συγγράμματά του είναι πράγματι ο αληθινός δρόμος, η αληθινή ζωή, αυτό το οποίο πρέπει κανείς να ζει και να βιώνει. Εμείς ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί δοξολογούμε το όνομα του Κυρίου που μας χάρισε μεταξύ των άλλων θεοφόρων πατέρων και μέσα από ένα αναρρύθμιτο πλήθος Αγίων τον Ιερό Χρυσόστομο. Να πω και κάτι άλλο. Ναι. Διαβάσαμε το Δημοσθένη τον αρχαίο ρήτορα και λέμε ότι είναι πράγματι είναι ο μεγαλύτερος ρήτορας αρχαιότητας ή ο Κικέρωνας από τη Ρώμη. Αλλά όμως ο μέγιστος, ο ύψιστος είναι ο Ιερός Χρυσόστομος. Γιατί? Διότι οι λόγοι του Δημοσθένους και του Κικέρωνος διαβάζονται στα πανεπιστήμια και στα σχολεία. Δεν διαβάζονται τώρα από τις οικογένειες, από διάφορες συνάξεις. Ο Ιερός Χρυσόστομος διαβάζεται.
διαβάζεται στις οικογένειες, διαβάζεται στις εκκλησίες, δηλαδή είναι διαχρονικός, είναι αιώνιος, δηλαδή είναι επίκαιρος, αγκαλιάζει την ψυχή του ανθρώπου, κάθε ψυχή, όποιος και αν είναι αυτός, όποιος είμαι της γης και αν κατοικεί, εάν ανοίξει τον έχουσον, λέει αυτό το λέει για μένα, θα πει ο κάθε πιστός. Γι' αυτό μακάρι μετά την Αγία Γραφή να βάλουμε μέσα στο σπίτι μας λόγους των πατέρων, ώστε ο λόγος μας να είναι και αγιογραφικός και αγιοπατερικός. Όποιος δεν έχει τέτοια χρήση στο λόγο του Αγίας Γραφής και Πατέρων, πάει να πει ότι σχεδόν αυτοενεργεί και λέει πράγματα δικά του. Ενώ πρέπει να λέμε τέτοια πράγματα τα οποία αριόμεθα, δηλαδή αντλούμε και από την Αγία Γραφή και από τους Πατέρες Εκκλησίας. Ήθελα να πω, κύριε Σκόντα, ότι οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί δοξάζουμε τον Κύριο που μας χάρισε ένα φωτεινό παράδειγμα, ένα υπόδειγμα, που καλούμεθα αυτό το παράδειγμα να το μιμηθούμε. Αυτοί είναι οι Άγιοι, οι οποίοι αγωνίστηκαν να μιμηθούν τον Κύριο στη ζωή τους, να φτάσουν στην καταχάρη θέωση που είναι και ο προορισμός του ανθρώπου. Και δείτε και σήμερα η αφορμή, αδελφοί μου, να μάθουμε όλοι ότι ο προορισμός του ανθρώπου είναι να γίνουμε Άγιοι, να γίνουμε πολίτες του Παραδείσου, να γίνουμε μέτοχοι της αιωνίου ζωής. Αυτός είναι ο σκοπός της ζωής μας και δεν θα παύσουμε να το επαναλαμβάνουμε έως ότου το κατανοήσουμε πλήρως και απολύτως. Όλα τα άλλα στη ζωή μας είναι μέσα τα οποία, αν σωστά τα αξιοποιήσουμε, θα μας οδηγήσουν ακριβώς σε αυτό τον προορισμό, προορισμός του ανθρώπου. Προορισμός του ανθρώπου, να μάθουμε, αδελφοί μου, ποιος είναι ο προορισμός μας. Ότι είναι η καταχάριν θέωση, είναι να φτάσουμε στο καθομοίωση, στον αγιασμό και στην σωτηρία. Και βλέπουμε ότι η Αγία μας Ορθόδοξος Εκκλησία είναι η Αγιοτόκος Εκκλησία, η αγιάζουσα τα τέκνα της. Και βλέπουμε στις ημέρες μας και στον περασμένο αιώνα, κύριε Σκόντρα και αδελφοί μου, και σε αυτόν τον αιώνα, πως η Εκκλησία μας αναδεικνύει Αγίους. Ακριβώς για να μας υπενθυμίζει ότι αυτός είναι ο σκοπός της ζωής σας, ο αγιασμός και η σωτηρία. Τούτο εστί το θέλημα του Θεού, ο αγιασμός ημών. Αυτοί είναι οι Άγιοι, είναι αυτοί που εμιμήθησαν τον Κύριο, που αγωνίστηκαν να ομοιάσουν στον Κύριο, να εστερνιστούν των λόγων του Ευαγγελίου και να τον κάνουν βίωμά τους και τρόπον ζωής τους, διότι η πίστη μας δεν είναι μια φιλοσοφία. Η πίστη μας μεταφράζεται σε βίωμα, σε τρόπον ζωής. Διαβαίνουμε από τη θεωρία εις την πράξη και δοξολογούμε, επανέρχομαι και λέγω, και ευχαριστούμε τον Κύριο που αναδεικνύει Αγίους σε όλες τις εποχές και ανέδειξε τον 4ο αιώνα, όπως τους άλλους θεοφόρους πατέρας των Ιερών Χρυσόστομο. Κάποιοι όμως λυπήθηκαν, όπως ο Λιβάνιος που λέγαμε, κύριε Σκόντρα, στην προηγούμενη εκπομπή. Γιατί λυπήθηκε ο Λιβάνιος? Διότι ο Ιερός Χρυσόστομος ήταν χριστιανός. Γι' αυτό λυπήθηκαν. Δεν ανήκε δηλαδή στους ειδωλολάτρες, αλλά ήταν ο φωτισμένος, ο χαριτωμένος, ήταν αυτός ο οποίος έκανε ομιλίες σε συνεχεία κατά των ειδώλων, κατά της πλάνης, ότι ένας είναι ο αληθινός Θεός, ο τριαδικός Θεός, ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιον Πνεύμα, ότι ένας είναι ο σωτήρας και ο λυτρωτής, ο Κυριός μας, ο Ιησούς Χριστός. Ο Λιβάνιος λοιπόν λυπήθηκε, όπως και άλλοι λυπούνται, οι οποίοι δεν βρίσκονται εντός της Εκκλησίας και είναι πολέμοι της πίστεως. Λοιπόν, οι εχθροί της πίστεως λυπούνται, θλίβονται, στενοχωρούνται όταν η Εκκλησία αναδεικνύει Αγίους. Ναι, κύριε Σκόντρα. Σκεπτόμεθα, θεοφιλέστατε και αγαπητοί αδελφοί, τι θα έλεγαν τότε οι κοσμικοί, όπως ο Λιβάνιος, ο διευθυντής της σχολής, όταν είδαν ότι ο Χρυσόστομος δεν επέλεξε τη θέση του διευθυντού της σχολής, αλλά να γίνει ιερέας και αρχιερέας. Λοιπόν, θα είπαν τη λέξη «απέτυχε αυτό στη ζωή του». Διότι δεν ακολούθησε μια σταδιοδρομία που θέλει ο κόσμος. Την πεπατημένη. Δηλαδή με δόξα, με τιμές, με χρήματα, με αμοιβές. Και ακολούθησε άλλη οδό, που είναι μέσα η ταπείνωση, που είναι μέσα η προσφορά και η διακονία. Απέτυχε? Όχι. Δεν απέτυχε, πέτυχε στον μεγαλύτερο βαθμό αυτό ακριβώς που ζητάει η ψυχή του ανθρώπου, να γίνει Άγιος. Τελικά, θεοφιλέστε και αγαπητοί αδελφοί, ποιος γίνεται Άγιος?
Ο αναμάρτητος, όχι. Δεν είναι αναμάρτητοι, αγαπητοί οι Άγιοι. Είναι αγωνιστές. Η Βασιλεία του Θεού βιάζεται, λέει το Ευαγγέλιο, δηλαδή κατακτάται με αγώνα. Και βιαστέ, αγωνιστέ, αρπάζω στην αυτήν, μας έχει πει ο Κύριος. Κάποτε που ρώτησαν οι μαθητές τον Κύριο, λέει: Κύριε, οι πλούσιοι δεν θα μπουν στη Βασιλεία του Θεού. Οι μοιχοί δεν μπαίνουν, οι πόρνοι δεν μπαίνουν, κάποιοι κλπ. Κλπ. Τελικά, ποιοι θα μπουν στη Βασιλεία του Θεού? Και τι απάντησε ο Κύριος με μία λέξη: αγωνίζεστε εις ελθύνη στην Βασιλεία. Θέλω να σας βρω στον αγώνα. Και ρώτησε ένας επισκέπτης του Αγίου Όρους τον ασκητή, και αν λέει πέσω χίλιες φορές, είμαι αγωνιστής? Και απαντάει ο ασκητής και του λέει: ναι, αν σηκωθείς χίλιες μία. Δηλαδή έπεσες χίλιες φορές, αλλά να σε βρει ο Θεός όρθιον στη χιλιοστή πρώτη που σηκώθηκες ηγέθες από την πτώση σου και αγωνίζεσαι συνεχώς για τη Βασιλεία του Θεού. Επομένως, το εφελέστατε και αγαπητοί αδελφοί, πράγματι οι Άγιοι μας είναι οδοδείχτες, πολύ ωραία το είπατε, είναι ουρανόμοι και οδοδείχτες, είναι φώτα πορείας, διότι έχουμε από αυτούς παράδειγμα πώς και εμείς πρέπει να αγωνιζόμαστε. Και θα δούμε τώρα εδώ στη δεύτερη ομιλία που εκφώνησε ο Ρος Χριστόστομος τι πρέπει να κάνουμε όλοι οι χριστιανοί για να φτάσουμε με αγώνα στη Βασιλεία του Θεού. Τώρα, αν θα καταταγούμε στα αγιολόγια της Εκκλησίας, αυτό είναι άλλο θέμα. Δεν είναι αυτό το πρώτο μας θέμα. Το πρώτο θέμα είναι να εισέλθουμε στη Βασιλεία του Θεού με αγώνα. Αν μας κρίνει η Εκκλησία και άξιος να περάσουμε στον κατάλογο στις δέλτους της Εκκλησίας με πολιτική και με ακολουθίες, αυτό είναι άλλο θέμα. Το ζητούμενο είναι να γραφτούν τα όνοματά μας εν βίβλο ζωής. Ο Ιερός Χρυσόστομος, κάτι που θα πρέπει να υπογραμμίσουμε, υπήρξε μοναχός και μεγάλος ασκητής. Μεγάλος ασκητής. Βίαζε τον εαυτό του για τη Βασιλεία του Θεού. Αρνήθηκε, όπως προαναφέρατε, δόξες, αξιώματα, κοσμική εξέλιξη. Έτσι. Μέγας ασκητής. Έζησε και στην έρημο ασκητικά και εν συνεχεία ανεδείχθη μεγάλος ποιμένας της Εκκλησίας του Χριστού με διαχρονική αξία. Μέχρι συντελείας των αιώνων οι χριστιανοί θα ομιλούν για αυτόν τον μεγάλο πατέρα της Εκκλησίας, τον Ιερόν Χρυσόστομο, τον κατεξοχήν ερμηνευτή του Αποστόλου Παύλου, και την φιλοσοφία και τις γνώσεις και τις εμπειρίες που είχε τις έθεσε εις την διακονία του Λόγου, εις την διακονία της Εκκλησίας. Όλα τα προσόντα, διότι τα προσόντα είναι τα τάλαντα, σωστά κύριε Σκόντρα? Βεβαίως. Είναι τα χαρίσματα τα οποία μας τα χαρίζει ο Κύριος, αδελφοί, και όποια ώρα θέλει μας τα παίρνει. Μας τα δίνει και όποια ώρα θέλει μας τα παίρνει. Εμείς καλούμεθα αυτά τα χαρίσματα, αυτά τα τάλαντα να τα αξιοποιούμε για τη δόξα του Κυρίου. Είτε τι ποιείτε, πάντα προς δόξαν Κυρίου και Θεού ποιείτε. Ο Ιερός Χριστόστομος πράγματι τα τάλαντα τα αξιοποίησε εις μέγιστον βαθμόν για τη δόξα του Κυρίου και κατ' επέκταση για τη σωτηρία ανθρωπίνων ψυχών, υπερών Χριστός απέθανε και ανέστη. Άρα ανεδείχθη άριστος οικονόμος των θείων δωρεών. Και εδώ τώρα δίνεται ευκαιρία να πούμε, να ψάξουμε κι εμείς να βρούμε τα τάλαντα που μας χάρισε ο Θεός, τα χαρίσματα. Τα έχουμε αξιοποιήσει για τη δόξα του Θεού? Τα έχουμε πολλαπλασιάσει ή έχουμε θάψει τα χαρίσματα τα οποία μας εδόρισε ο Κύριος με σκοπό το δικό μας αγιασμό και να βοηθήσουμε και άλλους αδελφούς να οδηγηθούν εις την σωτηρία και στον αγιασμό? Χάρισμα είναι να ομιλεί κάποιος αδελφός σε έναν αδελφό για την αιώνια ζωή, για την πνευματική ζωή, για τον δρόμο που οδηγεί στη σωτηρία. Είναι ένα χάρισμα που δεν το έχουμε όλοι οι άνθρωποι. Χάρισμα είναι να επισκεφθεί κάποιος ασθενής στα νοσοκομεία, στις φυλακές. Είναι τάλαντα, είναι χαρίσματα. Γι' αυτό λοιπόν τα τάλαντα να τα αξιοποιήσουμε, αδελφοί μου. Άλλος να γράφει πολύ ωραία, άλλος να κηρύττει πολύ ωραία, άλλος να ψάλλει. Δέστε χαρίσματα. Είναι διπλός ο αγώνας του, φιλέστατε και αγαπητοί αδελφοί, για τα χαρίσματα. Πρώτα απ' όλα ερευνούμε και βλέπουμε τα ειδικά χαρίσματα που έχουμε. Αυτό που λέτε, γράφει, ομιλεί, ψάλλει και ούτω καθεξής. Έχει υπομονή. Ναι, αυτά είναι τα ειδικά. Υπάρχουν όμως και τα γενικά χαρίσματα, τα οποία πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη. Ποια είναι τα γενικά χαρίσματα? Κρατώ στα χέρια μου την Αγία Γραφή.
Είναι χάρισμα αυτό να μπορώ σήμερα στον 21ο αιώνα να διαβάζω το Λόγο του Θεού μεταφρασμένο στη νέα ελληνική απόδοση. Μετά, η χάρισμα είναι ότι μπορώ να εκκλησιάζομαι στην πόλη μου, στον ναό μου που και να είναι πολύ κοντά. Χάρισμα είναι γενικό επίσης ότι έχω τον ιερέα στην ενορία μου. Αυτά τα γενικά χαρίσματα. Και μετά πάμε στα ειδικά. Και πάμε και θεοφιλέστατε και αγαπητοί αδελφοί, και σε ποια άλλα χαρίσματα. Στα λεγόμενα κρίτονα χαρίσματα, που είναι τα γνώμη του Αγίου Πνεύματος, τα οποία τα αποκτούν όλοι. Είτε έχουν ειδικά, είτε δεν έχουν πολλά ειδικά χαρίσματα. Ποια είναι αυτά τα κρίτονα? Είναι η πίστη, η αγάπη, η ελπίδα. Μίζονται τούτον η αγάπη. Συν υπομονή που αναφέρεται και τα άλλα χαρίσματα που δίνει το Άγιο Πνεύμα. Επομένως, θεοφιλέστατε, καλό είναι λοιπόν να δούμε και τα γενικά χαρίσματα και τα ειδικά χαρίσματα και τα κρίτονα χαρίσματα. Στα γενικά έχω ακούσει, θεοφιλέστατε, ότι κάποιος έχει βάλει ότι γεννηθήκαμε από χριστιανούς γονείς, ότι γεννηθήκαμε στην Ελλάδα, ότι μεγαλώσαμε με τη βάφτιση από την νηπιακή ηλικία. Αυτά λέγονται γενικά χαρίσματα. Γιατί αυτά να μην τα εκτιμήσουμε και να ευχαριστούμε τον Θεό? Και το άλλο γενικό χάρισμα είναι ότι μπορούμε και μπορούμε να προμηθευόμεθα τον πατερικό λόγο και να τον διαβάζουμε και να ωφελούμεθα και να ενισχυόμαστε και να κρατειωνόμαστε στην πίστη και να προχωράμε στη ζωή μας όπως ακριβώς θέλει ο Θεός. Ο Ιερός Χρυσόστομος είναι και μία πηγή πληροφοριών. Μας μεταφέρει στην εποχή του, στα ήθη της εποχής του, στον κοινωνικό τρόπο ζωής, στην θρησκευτικότητα, στις αιρέσεις, στις δυσκολίες που υπήρχαν. Και μαθαίνουμε δι' αυτού του τρόπου πώς και εμείς να στεκόμεθα μέσα σε έναν κόσμο που δεν διαφέρει, κύριε Σκόντρα, πολύ. Και σήμερα, ξέρετε αδελφοί μου, ζούμε σε μια νεοειδωλολατρία. Δηλαδή, τι λατρεύουμε οι άνθρωποι? Λατρεύουμε τον τριαδικών θεών, Κύριον των θεών σου προσκυνήσεις και αυτόν μόνο λατρεύσεις. Η λατρεία αποκλειστικά στον Άγιον Θεόν. Μήπως και εμείς, κρατήστε το μήπως. Έχουμε ένα παράδειγμα. Λατρεύουμε σήμερα, τα σύγχρονα είδωλα. Σήμερα οι άνθρωποι τρέχουν στα γήπεδα. Τότε τρέχανε στον υπόδρομο. Στον υπόδρομο. Και κάποια Κυριακή που θα εκφωνούσε λόγο ο Ιερός Χρυσόστομος στον ναό, το κεντρικό της Κωνσταντινούπολης, ήρθαν τα νέα άλογα στον υπόδρομο. Και τι έκαναν οι πιστοί? Αντί να πάνε στο κήρυγμα του Ιερού Χρυσόστομου, πήγαν στον υπόδρομο. Να δουν τα νέα άλογα και που πήγε έτρεχαν. Μόνο ένας μέσα στην εκκλησία. Και λέγεται στην ιστορία ότι ο Ιερός Χρυσόστομος εκφώνησε λόγο στον έναν. Και λέει, εγώ το καθήκον μου το έκανα, γιατί μίλησα στον έναν. Και γράφει, θα δούμε εδώ στο λόγο, στο δεύτερο, λέει ένα πολύ ωραίο εδώ ο Ιερός Χρυσόστομος, αν με ακούσουν, λέει, 100, θα πω δόξα τω Θεώ. Αν με ακούσουν 50, θα πω πάλι δόξα τω Θεώ. Αν με ακούσουν 20, θα πω πάλι δόξα τω Θεώ. Αν με ακούσει ένας, θα πω δόξα τω Θεώ. Αν δεν με ακούσει κανένας, θα πω πάλι δόξα τω Θεώ, διότι εγώ θα πάρω το μισθό μου, διότι έκανα το καθήκον. Κοιτάξτε πώς έβλεπε ο Ιερός Χρυσόστομος το καθήκον. Ότι είναι θεϊκή επιταγή, θεϊκή το προσταγή, να γίνει κάτι το οποίο πρέπει να γίνει, που το θέλει ο Θεός και το έφερε εις πέρας. Να μην αφήσουμε σε κρεμότητα την νεοειδωλατρία. Αναφέρατε ένα παράδειγμα και ένα παριστατικό. Τα γήπεδα. Ο σύγχρονος άνθρωπος τι λατρεύει? Την ύλη, την οποία ο Απόστολος Παύλος την αποκαλεί ειδωλατρία. Φεύγεται την φιλαργυρία ή τη σεστή ειδωλατρία. Μιλάμε για τα σαρκικά αμαρτήματα και πολύ καλώς πράττουμε. Είναι αμαρτήματα. Λέει εδώ στην ομιλία, λέει, δεν σε καταδικάζω που είσαι πλούσιος, αλλά που είσαι πλεονέκτης και άρπαγας. Γιατί πλούσιος ήταν και ο Αβραάμ, αλλά τα έδινε, τα παρήχε, τα χορηγούσε στους άλλους. Εσύ λέει, γιατί θέλεις και ακόμα και άλλα, ακόμα περισσότερα. Αυτό. Και δεν χορτάνεις ποτέ σαν τη θάλασσα. Έτσι. Διότι όσα ποτάμια κι αν πέσουν μέσα στη θάλασσα, η θάλασσα δεν χορταίνει, όλα τα δέχεται. Καθόμοιον τρόπον και ο άνθρωπος. Και ο άνθρωπος δεν χορταίνει, ο φιλάργυρος. Ψυχή έχεις πολλά αγαθά, κείμενα εισέτει πολλά, αναπάβου, φάγε, πει εφραίνου. Λέτε και η ψυχή έχει ανάγκη από υλική τροφή, από ποτά, από διασκεδάσεις. Ο άνθρωπος τι άλλο λατρεύει σήμερα? Την σάρκα, η σαρκολατρία. Τι άλλο?
Λατρεύει τα ζώα ο άνθρωπος. Άλλο πράγμα, αγαπώ τα ζώα, οστεία δημιουργήματα, και άλλο πράγμα να φτάσω στη σκυλολατρεία και στη γατολατρεία. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Άλλο ζωοφιλία και άλλο ζωολατρεία. Είναι αυτή η σύγχυση που έχει πέρασει σε πολύ κόσμο. Λατρεύουν κάτι που πρέπει απλώς να το αγαπούν, να το περιποιούνται, όχι να το λατρεύουν, να αντικαθιστούν τον άνθρωπο, τα παιδιά με τα ζώα. Αυτό είναι το λάθος. Και να διαθέτουν οι άνθρωποι πολλά χρήματα για τα γατάκια και τα σκυλάκια που, επαναλαμβάνω, μην παραξηγηθούμε, πρέπει να τα αγαπάμε. Έτσι. Αλλά να αγαπάμε περισσότερο από τα παιδιά. Δηλαδή, αν βλέπουμε και αν γνωρίζουμε ότι στην ενορία μας, στο έργο της Μητροπόλεως, της ενορίας της Εκκλησίας, υπάρχουν τεράστιες ανάγκες και εκεί δεν προσφέρουμε ούτε 10 λεπτά, ούτε μισό ευρώ, ούτε ένα ευρώ. Όταν πηγαίνουμε τα σκυλάκια στα κομμωτήρια, να τους κάνουμε πατικιούρ, μανικιούρ, πώς τα λέτε εσείς, εγώ δεν τα ξέρω αυτά. Όταν τα πηγαίνουμε να τους φτιάχνουμε την κόμωση, την κόμωση. Υπάρχουν κομμωτήρια για τα σκυλάκια, για τα γατάκια και τα υπόλοιπα, με αρκετές δαπάνες. Και να μην προσφέρει κανείς μια ελεημοσύνη για τον συνάνθρωπο, για τον ορφανό, για τον ανυπεράσπιστο, πέστε μου, δεν είναι αμαρτία? Σας ερωτώ, αδελφοί μου, είμαι θα πάλι υπερβολική, δεν είναι αμαρτία? Άλλο λοιπόν, όπως είπε ο κύριος Κόνδρας, άλλο πράγμα, αγαπάμε τα ζώα, διότι είναι και αυτά δημιουργήματα πλάσματα του Θεού, ναι. Πλάσματα του Θεού, δεν έχουν ψυχή. Έτσι. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, γιατί ακούω να λένε και αυτό ψυχούλα έχει. Ψυχή έχει μόνο ο άνθρωπος. Μόνο ο άνθρωπος είναι πλασμένος κατ' εικόνα και καθομοίωση του Θεού. Μόνο ο άνθρωπος έχει προορισμό την αιωνιότητα. Μόνο ο άνθρωπος είναι ψυχοσωματική οντότης, διφυής και δυσύνθετος. Ζωή έχουν τα ζώα. Δεν έχουν προορισμό τα ζώα την αιωνιότητα. Και δέστε η παραφροσύνη του ανθρώπου, ξέρετε που έχει φτάσει. Να αφήνουν σε διαθήκες χρηματικά ποσά στα ζώα. Δεν είναι παραφροσύνη. Δεν είναι παραφροσύνη. Με διαθήκες να αφήνουν μεγάλα ποσά για τη συντήρηση των ζώων όταν αυτές θα φύγουν ή αυτοί από την ζωή. Δεν έχουν κάνει κημητήρια ζώων. Αυτή είναι η σκυλολατρεία και η γατολατρεία. Έχει φύγει αυτό που λέγαμε η στροφή της αγάπης μας προς τον άνθρωπο και στρέφεται τώρα η αγάπη αυτή προς τα ζώα. Το είπε, κοιτάξτε, προ Χριστού ο Διογένης, αυτός ο κυνικός, ο καυστικός. Είτε κάποτε κάποιες κυρίες των Αθηνών να βγαίνουν με σκυλάκια στους δρόμους των Αθηνών. Και λέει ο Διογένης, από πότε, λέει, έπαυσαν οι γυναίκες να γεννούν παιδιά? Και εμείς στην ιστορία αυτό, που είδε τα σκυλάκια στα χέρια των γυναικών και λέει, από πότε έπαυσαν οι γυναίκες να γίνουν παιδιά? Το έχω ξαναπεί, ας το πω και σήμερα. Συναντήθηκα με μία κυρία, με ένα πολυτελέστατο καροτσάκι παιδικό. Του μιλούσε, μου έκανε πολύ εντύπωση και μέσα είχε ένα σκυλάκι, το οποίο το πήγαινε βόλτα με ένα πολυτελέστατο καροτσάκι. Αυτή είναι η λατρεία προς την άλογον φύση. Ή κάποιοι λατρεύουν τη φύση, δεν είναι λατρεία. Ούκ ελάτρευσαν την χτίση και την φύση οι θεόφρονες, αλλά τον χτίσαντα. Λησμονούν, αδελφοί μου, τον χτίστη των δημιουργών, ο οποίος εν την πανσοφία του εδημιούργησε τα πάντα. Τα πάντα έχουν δημιουργό, έχουν κατασκευαστεί. Τι ωραία που το λέει ο προφητάναξ Δαβίδ. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας. Τα πάντα έχουν κατασκευαστεί, αδελφοί μου. Πας οίκος κατασκευαστήσετε υπότινος. Ο δε τα πάντα κατασκευάσας Θεός. Τα πάντα. Ο άνθρωπος, το τελειότερο δημιούργημα, η κορονής της δημιουργίας, πίσω με έναν άνθρωπον κατ' εικόνα ή μετέραν και καθομοίωση. Στην υπόλοιπη δημιουργία είπεν ο Θεός και γεννήθησαν, γεννηθεί το φως και γένε το φως και να χωριστούν τα ύδατα και τα υπόλοιπα όλη η δημιουργία. Τα πάντα έχουν δημιουργό. Τίποτα δεν έχει γίνει μόνο του και χωρίς σκοπό. Με, επαναλαμβάνω, κορονίδα της Θείας Δημιουργίας των άνθρωπων. Καταλάβατε, αδελφοί μου? Άρα λοιπόν τι λατρεύουμε? Τον χτίστη, τον δημιουργό.
και όχι τα χτίσματα. Αυτό να το προσέξουμε. Διότι η λατρεία των χτισμάτων, η φυσιολατρεία, είναι, αδελφοί μου, πλάνη. Είναι ειδωλολατρεία. Μην λατρεύουμε τα είδωλα, αλλά τον πλάσαντα, τον χτίστη, των δημιουργών, των Άγιων Τριαδικών Θεών. Ο Πατήρ Διού εν Πνεύματι Αγίω ποιεί τα πάντα. Και γι' αυτό να δοξάζουμε τον Θεό. Φυσικά πήγαμε σε ένα μέρος, μας έκανε πολύ εντύπωση. Όμορφη θάλασσα, ωραίο βουνό, βουνό και θάλασσα, ωραίες πεδιάδες. Να πούμε δόξα τω Θεώ. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας. Και έτσι, μέσα από αυτή τη δοξολογία, οδηγούμεθα και εμείς, αδελφοί μου, εις τον αγιασμό, στη σωτηρία. Είμαστε στο σωστό δρόμο και δεν πέφτουμε στο αμάρτημα της ειδωλατρίας. Θέλετε να περάσουμε στο κείμενο, Κύριε? Ναι, με ένα σπουδαίο κείμενο. Η δεύτερη ομιλία που εκφώνησε ο Χρυσόστομος εκφωνήθηκε όταν έφυγε από την εκκλησία ο Ευτρόπιος, συνελήφθη, είπαμε, εξορίστη στην Κύπρο, τον έφεραν στη Χαλκιδόνα όπου και εφωνεύθη. Λοιπόν, μάζεψε πάλι, συγκέντρωσε πάλι τον κόσμο στην εκκλησία ο Χρυσόστομος και εκφώνησε τη δεύτερη ομιλία, πάλι με αφορμή τον Ευτρόπιο, τον ύπατο, τον σημερινό πρωθυπουργό του αντίστοιχου αξίωμα, και είπε λοιπόν σπουδαία πράγματα στη δεύτερη ομιλία. Η πρώτη ενότητα θα δούμε ότι είναι η ανάλυση γιατί αξίζει η Αγία Γραφή. Και λέει λοιπόν, είναι ευχάριστο να βλέπει κανείς έναν κήπο ή ένα λιβάδι, αλλά πιο ευχάριστο είναι να βλέπει κανείς και να διαβάζει τον κήπο των λόγων του Θεού στην Αγία Γραφή. Διότι λέει, τα λουλούδια στον κήπο τον ανθρώπινο, που είναι έξω από το σπίτι μας ή σε κάποιο άλλο σπίτι, αυτά μαραίνονται. Ενώ λέει, τα άνθυλια της Αγίας Γραφής είναι αιώνια, ποτέ δεν μαραίνονται. Λέει παρακάτω εδώ, εκεί τα αγκάθια φράζουν το χώρο, εδώ η πρόνοια του Θεού ασφαλίζει τον πιστό. Εκεί η ευχαρίστηση από το θέαμα, εδώ η ωφέλεια από την ανάγνωση. Κοιτάξτε πόσο ωραία εκφράζει εδώ ο Ρος Χρυσόστομος. Αν προσέχεις, λέει, την Αγία Γραφή, σου απομακρύνει τη μελαγχολία, σου φυτεύει την ευχαρίστηση, σου εξαφανίζει την κακία, σου ριζώνει την αρετή, δεν σε αφήνει να πάθεις αυτά που παθαίνουν όσοι θαλασσοδέρνονται. Τι ωραία πράγματα. Μπορεί κάποιος να βρει στην Αγία Γραφή ώστε να μην πέσει θύμα των τρικυμιών της ζωής. Αυτό λέει στην πρώτη ενότητα. Εδώ μπορούμε να αναφέρουμε πάρα πολλά γιατί αξίζει κανείς να διαβάσει την Αγία Γραφή. Όχι μόνο με βάση αυτά που γράφει εδώ και λέει εδώ ο Ιερός Χρυσόστομος, αλλά γενικά. Τι είναι η Αγία Γραφή? Είναι η πηγή της αληθείας. Ήρθε η αλήθεια στον κόσμο, ο Χριστός ο ίδιος, και ξέρουμε ακριβώς τι πιστεύουμε, γιατί το πιστεύουμε, ποιος είναι ο προορισμός μας. Η αλήθεια είναι μια πρόταση ζωής, η αγάπη. Όλα αυτά είναι γραμμένα στην Αγία Γραφή. Και πόσο και διαφορετικοί θα είμαστε όλοι εάν μελετούσαμε την Αγία Γραφή. Και όχι απλώς αν τη μελετούσαμε, αλλά την κάναμε βίωμά μας και τρόπον ζωής μας. Η Αγία Γραφή είναι φως. Η Αγία Γραφή δίδει νόημα ζωής. Μπορούμε από σήμερα να διαβάζουμε, κύριε Σκόντρο μου και αδελφοί μου, ένα κεφάλαιο, τρία λεπτά από την Αγία Γραφή. Παίρνουμε καταρχάς ευλογία μελετώντας το Λόγο του Θεού. Και η Αγία Γραφή απαντάει στα επαρξιακά μας ερωτήματα. Ποιοι είμαστε, γιατί ζούμε, προς τα που πορευόμαστε. Μελετώντας την Αγία Γραφή, το γράμμα του Θεού, αδελφοί μου, μαθαίνουμε ποιος είναι ο προορισμός μας. Μαθαίνουμε ποιος είναι ο αληθινός Θεός. Μαθαίνουμε ποιο είναι το έργο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Πώς ήρθε η σωτηρία στο ανθρώπινο γένος. Τι είναι ο Κυριός μας ο Ιησούς Χριστός? Ότι είναι ο Υιός του Θεού του ζώντος και Θεός αληθινός, ο σωτήρας και ο λυτρωτής μας. Μαθαίνουμε τι είναι η Εκκλησία μέσα από την Αγία Γραφή. Μαθαίνουμε τι είναι ο ουρανός, τι είναι ο παράδεισος, τι είναι η κόλαση. Σε όλα αυτά τα ερωτήματα απαντάει η Αγία Γραφή. Αν ο θάνατος, η κοίμησή μας, είναι το τέλος της ανθρωπίνης υπάρξεως ή αν η ζωή συνεχίζεται πέραν του τάφου. Αν η ψυχή είναι αιωνία και αθάνατη. Αν τα σώματα των ανθρώπων θα αναστηθούν. Μαθαίνουμε πώς να ζούμε. Τι να πράττουμε και τι να αποφεύγουμε στη ζωή μας. Τι να πράττουμε και τι να αποφεύγουμε. Δεν είναι ηθικοί κανόνες, αλλά δείχνει μέσα από την Αγία Γραφή ο Κύριος, η συγγραφής
των Αγίων Ευαγγελίων και των Επιστολών μας υποδεικνύουν ποιον δρόμο και πώς πρέπει να ζήσουμε σε αυτόν τον κόσμο για να ζήσουμε και στην αιωνιότητα. Και ξέρετε ποιο είναι το καλύτερο κήρυγμα? Είναι, αδελφοί μου, ο τρόπος ζωής μας. Αν μιλάμε στους ανθρώπους, γιατί δεν θέλουν να ακούσουν? Έχουμε περάσει και οι δύο και από την εκπαίδευση και πολλές φορές τα παιδιά ήταν αρνητικά. Λόγω της εφηβείας, τα ξέρουν όλα. Όλα τα ξέρουν. Και είχα πάει σε μια εκκλησία, εδώ στους Αγίους Πάντες, στην Περιβόλα συγκεκριμένα, και έρχεται ένα παλικάρι και μου λέγει: «Πάτε Χρήσανθε, με ενθυμίστε». Ναι. Παιδάκι μου, του λέω, το πρόσωπο κάτι μου υπενθυμίζει. Ήρθα να σας ζητήσω συγγνώμη. «Γιατί, παιδί μου», του λέω, «τι μου έκανες?» «Αλλά σας είχα», λέει, «καθηγητή θεολόγο και σκόπιμα δημιούργησαν προβλήματα στο μάθημα, να μην ακούγονται αυτά τα οποία θέλετε να πείτε, και εγώ σας έλεγα για την ειδωλολατρία, για το δωδεκάθεο και τα υπόλοιπα σκοπίμως, και βρήκα το δρόμο μου και ήρθα να σας ζητήσω συγγνώμη και να με συγχωρέσετε». Κλείνω την παρένθεση. Την κλείνω την παρένθεση. Το καλύτερο, λοιπόν, κήρυγμα είναι ο τρόπος ζωής μας. Είπε ένας γέροντας από το Αγρίνιο, λέει, το μεγαλύτερο, το δυνατότερο μεγάφωνο είναι το παράδειγμα, το άφωνο. Που σημαίνει, δηλαδή, δεν χρειάζεται κάποιος να μιλάει συνέχεια για το Θεό, μιλάει με το παράδειγμά του. Ας είναι άφωνο, είναι μεγάφωνο ο τρόπος ζωής του. Και ρωτούσε ο μακαριστός καθηγητής θεατρικής, ο κύριος Παπαζάχος, τον Άγιο Πορφύριο, πνευματικό του παιδί και προσωπικός του καρδιολόγος, που ηρίστον παρόδο, όταν τον καλούσαν, διότι ο γέροντας είχε καρδιολογικά προβλήματα, ο Άγιος Πορφύριος, έλεγε ο ίδιος ο μακαριστός Παπαζάχος, ο καθηγητής, λέει, «ήταν η μεγαλύτερα μου χαρά να πάω να κροαστώ την καρδιά ενός Αγίου, που έλεγε συνεχώς την ευχή, «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελεησόν». Και ρωτούσε ο καθηγητής: «Γέροντα, να ομιλώ στον Χριστό, να ομιλώ για τον Χριστό μέσα στο αμφιθέατρο που διδάσκω καρδιολογία?» Και του είπε, πάρτε λίγο νεράκι, και του είπε ο Άγιος Πορφύριος: «Γιωργάκη, θα πηγαίνεις στην εκκλησία, θα κοινωνάς και ο Χριστός δι' αυτού του τρόπου εισέρχεται μέσα στο πανεπιστήμιο». Βλέπετε, αδελφοί μου, και αυτό το λέμε και για δασκάλους, για νηπιαγωγούς και που ασχολούνται με την νεότητα και αντιμετωπίζουν δυσκολίες, δύσκολα παιδιά που δεν ξέρουμε και αυτά τα καημένα τι κουβαλάνε. Να κοινωνάτε, να προσεύχεστε για τα παιδιά και θα έρθει η χάρη του Θεού που θα φέρει την αλλίωση, που θα τα επισκεφτεί η χάρη του Θεού. Να κοινωνάτε, λοιπόν, εσείς και ο Κύριος Διημών εισέρχεται μέσα στις τάξεις αλλά και σε όλους τους χώρους. Κλείνω την παρένθεση. Σε αυτά τα ωραία που είπατε, να συμπληρώναμε κάτι, αν επιτρέπετε, Θεοφιλέστατε, το εξής. Ένα από τον Άγιο Ιουστίνο, τον Πόποβιτς, και το άλλο από τον Άγιο Αντώνιο. Λέει, λοιπόν, ο Άγιος Ιουστίνος ο Πόποβιτς: «Όλες οι απαντήσεις ευρίσκονται εις την Αγία Γραφή. Εάν», λέει, «δεν ευρίσκεις απάντηση εις την Αγία Γραφή, τότε ή έθεσες λάθος το ερώτημα ή δεν εμελέτησες σωστά την Αγία Γραφή». Και το δεύτερο από τον Άγιο Αντώνιο: «Πολλές φορές ο Μέγας Κωνσταντίνος έστελνε γράμμα στο Μέγα Αντώνιο και ζητούσε τη συμβουλή του. Κάποια, λοιπόν, στιγμή, κάποια φορά που πήγε γράμμα στον Άγιο Αντώνιο, ο Μέγας Αντώνιος δεν άνοιξε το γράμμα και το άφησε κάπου στην άκρη. Οι μοναχοί, λοιπόν, την τρίτη μέρα του είπαν: «Γέροντα, έστειλε γράμμα ο Αυτοκράτορ και δεν το ανοίξατε ακόμα, δεν θα απαντήσετε». Τι ωραία απάντησε. Εδώ, λέει, κρατάμε το γράμμα του Θεού και δεν έχουμε τον ίδιο ζήλο να δούμε τι λέει μέσα το γράμμα του Θεού. Και έχετε ζήλο να δούμε τι λέει ο επίγειος Αυτοκράτορ, ο επίγειος Άρχοντας? Και πράγματι διδάχτηκαν οι μοναχοί ότι πρέπει να είναι μελετητές των γραφών και όχι μόνο περίεργοι να δούνε τι γράφει ο επίγειος Άρχοντας. Που λέγεται ότι του ζητούσε τη γνώμη του ο μεγάλου Αγίου της Εκκλησίας και ασκητού και καθηγητού της Ερήμου για διάφορα θέματα. Για φανταστείτε τώρα, ένας αυτοκράτορας να στέλνει επιστολή σε έναν ασκητή ερημίτη και να του ζητάει τη γνώμη του για σπουδαία και σημαντικά πράγματα. Καταλάβατε, αδελφοί μου, πώς σκέπτονται αυτοί οι οποίοι θέλουν να είναι χρήσιμοι στο λαό? Ζητούν τη γνώμη
ενός Αγίου ανθρώπου. Θα λέγαμε σήμερα ότι πρέπει να ζητείτε η γνώμη της Εκκλησίας σε σοβαρά θέματα που άπτονται και της πίστεως αλλά και της ηθικής με την ευρύτερη ή με την πιο στενή έννοια του όρου ηθική. Διότι ζούμε πάλι εδώ και διεφορμίδετε μια λέξη, γι' αυτό το παράδειγμα που είπατε. Ζούμε σε μια εποχή αλλοτρίωσης και αποιεροποίησης της ζωής μας. Ξέρετε πόσο θλίβουμε και πόσο πονάω για τα παιδιά μας, τα οποία μεγαλώνουν όχι με αξίες, αλλά πώς θα πούμε τώρα, μεγαλώνουν με απαξίες. Με απαξίες. Ωραία κύριε Σκόντρα, είστε, που χρειαζόμαστε δίπλα μας να έχουμε και φιλολόγους. Λοιπόν, που μεγαλώνουν τα παιδιά με έναν αλλοτριωμένο τρόπο ζωής. Ποιος θα πει στα παιδιά ποιος είναι ο ορθός τρόπος ζωής που οδηγεί στον αγιασμό και στη σωτηρία και ποιος είναι ο δρόμος ο αλλοτριωμένος που θα τα οδηγήσει στα αδιέξοδα. Οι μεγαλύτεροι, εμείς οι μεγαλύτεροι γέροντες ως προς την ηλικία, οι λευκανθέντες, και εγώ και εσείς, είχαμε την ευτυχία να περάσουμε από κατηχητικά, από χριστιανικές συντροφιές, να έχουμε δασκάλους ευσεβείς και εναρέτους που μας έδωσαν αυτές τις αξίες, που μας υπέδειξαν τους δύο δρόμους, τον δρόμο του Θεού που οδηγεί στη σωτηρία και τον δρόμο που οδηγεί στην απώλεια, ο δρόμος της αρετής και ο δρόμος της κακίας, ο δρόμος του Χριστού, της Εκκλησίας, της πνευματικής ζωής είναι ο δρόμος της σωτηρίας. Στενή οδός η απάγουσα στην ζωή. Αντιθέτως, ο δρόμος της κακίας οδηγεί στην απώλεια. Και να βλέπουμε τους δύο. Δεν λυπηθήκαμε όλοι όταν προ λίγων ημερών πληροφορηθήκαμε για ένα κοριτσάκι μόλις 16 ετών το οποίο πέθανε, που το έκαναν πειραματόζω με τις ουσίες. Ποιος δεν λυπάται? Αποιερωμένη η εποχή μας, αλλοτριωμένη η εποχή μας. Δεν είναι αποιεροποίηση, αδελφοί μου, της εποχής μας? Αυτό το οποίο γίνεται γάμος και βάπτισμα μαζί. Και φυσικά η Εκκλησία οικονομεί τα πράγματα. Να γυρίσουμε λίγα χρόνια πίσω. Αδιανόητον. Ήταν αδιανόητον. Τι έλεγε ο Άγιος Κοσμάς? Πρώτα ο γάμος. Πρώτα στεφάνωμα και μετά πάντρεμα. Και μετά πάντρεμα. Αποιεροποίηση της ζωής μας. Ελάτε όμως τώρα που τα παιδιά μεγαλώνουν μέσα σε αυτή την οτροπία και σε αυτές τις αντιλήψεις και θα τα βλέπουν, κύριε Σκόντρο μου και αδελφοί μου, όλα φυσιολογικά. Όλα φυσιολογικά. Φταίνε τώρα τα παιδιά? Ερωτώ εγώ τώρα εσάς. Με την εμπειρία που έχετε. Φταίνε τα παιδιά? Ναι, κοιτάζω και ακούω. Λοιπόν, η ευθύνη σε μέγιστο βαθμό είναι η μόνη των μεγαλύτερων. Γονέων, δασκάλων και άλλων μεγαλύτερων που εκπροσωπούν τους θεσμούς. Πράγματι φέρνουν μεγίστη ευθύνη, ύψιστη ευθύνη. Ως ένα βαθμό έχουν ευθύνη και τα παιδιά. Γιατί κουβαλάνε και αυτά μέσα τους τη φωνή του Θεού που λέγεται συνείδηση. Και αναφέρεται πολλές φορές εδώ ο Ρίος Χρυσόστομος στη συνείδηση. Γιατί λέει για τον Ευτρόπιο. Δεν είχε, λέει, συνείδηση να καταλάβει ότι όταν πολεμάει την Εκκλησία, πολεμάει κάποιον που είναι αήττητος. Δεν είχε συνείδηση. Και αυτή η συνείδηση πότε βγαίνει στην επιφάνεια μέσα στην ψυχή του ανθρώπου? Από πολύ μικρή ηλικία στον άνθρωπο. Οπότε το παιδάκι καταλαβαίνει ότι αυτό είναι κακό, το άλλο είναι καλό, γιατί υπάρχει αυτή η φωνή μέσα. Θα έπρεπε και το παιδί να πει όχι στο κακό. Αλλά επειδή είναι αδύνατη θέληση, Θεοφιλέστατε. Γι' αυτό δεν λένε όχι τα παιδιά εύκολα στο κακό. Αλλά γιατί να δίνει τη θέληση? Γιατί δεν ισχύουν αυτά που λένε τα Ιερά Βιβλία. Έχω μια επιφύλαξη. Θα σας πω. Λοιπόν, διάβασε ποτέ το παιδάκι αυτό λόγο Θεού? Εκκλησιάστηκε ποτέ? Πήγε στο κατηγορητικό? Ποιος θα το πει? Αυτό. Ποιος θα το πει? Ναι, ναι. Αυτοί οι οποίοι ειρωνεύονται την Εκκλησία, την πίστη, τη μυστηριακή ζωή, έξω οι ιερείς από τα σχολεία, με σχεδόν μηδενική παρουσία των σχολείων στην Εκκλησία. Ποιος θα τα πει, κύριε Σκόντρα? Οι γονείς οι αλλοτριωμένοι, οι αστεφάνωτοι? Οι γονείς που έχουν πάρει ένα σύμφωνο συμβίωσης ή πήραν πιστοποιητικό, ποιος θα τα πει στα παιδιά? Με τους κληρικούς δεν έχουν τα παιδιά σε επαφή, διότι για να έρθουν, και αυτό φαίνεται. Γεια σας. Γεια σας. Έχει ξεχαστεί. Πάτε την ευχή σας. Ευλογείτε, πάτε την ευχή του Κυρίου, την ευχή σας, την ευχή του Χριστού. Έτσι χαιρετάμε τους κληρικούς.
Έτσι χαιρετάμε τους κληρικούς. Βλέπετε το σύγγραμμα του κυρίου Σκόνδρα. Λόγοι εις πρωθυπουργών, πόσες αφορμές μας δίνουν. Ναι, 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 ναι. Ποιος θα πει στα παιδιά πώς χαιρετάμε τους κληρικούς. Όλη η δομή, αυτό είναι που λέτε, είναι αλήθεια. Όλη η δομή κοινωνική είναι σε σύψη, όχι σε παράκληση. Όχι, θέλω να επανέλθουμε στη συνείδηση. Ναι, η συνείδηση σημαίνει να καταλαβαίνω, δηλαδή να εργαζόμαστε και ευσυνείδητα και συνειδητά. Και τι πάει να πει δηλαδή να κάνω αυτό που κάνω με καλό τρόπο. Τι πάει να πει και ενσυνείδητα, να ξέρω τι κάνω. Ναι, αλλά όταν το παιδί, κύριε Σκόνδρα μου και αδελφοί μου, μαθαίνει από γονείς, από δασκάλους, από αθέους, από απίσους, από την τηλεόραση, από το διαδίκτυο, από, ότι αυτά τα οποία διδάσκει η Εκκλησία, που είναι τα αυθεντικά και τα γνησία, είναι μιας παροχημένης εποχής. Ότι αυτά δεν ισχύουν σήμερα. Άμα κουβεντιάσουμε, ανήκουμε τώρα νέους ναι, εδώ. Δεν θα μας έλεγαν αυτά. Αυτά θα μας έλεγαν. Ακούστε λοιπόν. Πώς θα έχει λοιπόν έλεγχο συνειδήσεως. Η συνείδηση αποκτά μια ελαστικότητα. Θυμόσαστε ναι, από ναι, τη χριστιανική ναι, ηθική. Έτσι, ναι. Την ελαστική συνείδηση. Έτσι. Σαν το λάστιχο. Έτσι είναι και η συνείδηση. Δηλαδή αυτοί οι οποίοι κάνουν τα εγκλήματα είναι ασυνείδητοι. Απλώς έχουν αποκτήσει ή έχουν δημιουργήσει πόρωση στη συνείδηση. Πόρωση. Όταν πορωθεί ο άνθρωπος δεν καταλαβαίνει τι κάνει. Δεν καταλαβαίνει. Ή δημιουργεί μια ελαστική συνείδηση. Σαν το ελαττήριο και σαν το λάστιχο. Καταλάβατε. Εδώ τώρα είναι να δημιουργήσουμε τη σωστή συνείδηση. Τη λεγόμενη φωτισμένη συνείδηση. Τη φωτισμένη συνείδηση. Ακούστε λοιπόν. Σωστά. Τώρα νομίζω το ξεκαθαρίσαμε. Τρία παραδείγματα τα οποία δείχνουν ότι πραγματικά αν το παιδί στο βάθος πίσω από τη συνείδηση που δεν έχει ακόμα έχει καλή διάθεση, θα του δώσει αφορμή ο Θεός να βρει τον δρόμο του. Ακούστε τρία παραδείγματα. Ένα παιδί λοιπόν από ένα νομό της Ελλάδος, αντιδραστικό, απότομο κλπ, με αφθάδια, λοιπόν μεγάλωσε με αυτό που λέτε, να λέει τους ιερείς Κύριε και όλα αυτά. Όταν λοιπόν πέρασε στο πανεπιστήμιο ένιωθε το κενό μέσα του. Ότι δεν ήξερε γιατί ζει, πού πάει και τέτοια. Και με το διαδίκτυο, θεοφιλέστατε και αγαπητοί αδελφοί, να η καλή χρήση του διαδικτύου. Μπαίνει λοιπόν και διαβάζει το Ευαγγέλιο, την Καινή Διαθήκη. Και αλλάζει διαθέσεις. Και τελειώνει τη σχολή και γίνεται μοναχός. Και είναι τώρα στο Άγιον Όρος και τον βρήκαμε. Και μας είπε όλη την ιστορία αυτή και λέει: εγώ δεν ήμουν αυτός που βλέπετε τώρα. Έγινα έτσι επειδή μπήκα και διάβασα την Καινή Διαθήκη. Στην Τουρκία, στην γειτονική μας χώρα. Υπάρχουν μαθητές και μαθήτριες οι οποίοι μπαίνουν στο διαδίκτυο και διαβάζουν το Ευαγγέλιο. Και υπάρχει και από το Ιράν, από την Περσία, πάλι μια κοπέλα που έγινε χριστιανή, πάλι με την Καινή Διαθήκη μέσω του διαδικτύου. Δηλαδή, θεοφιλέστατε, να καταλήξουμε στο εξής. Αν στο βάθος του ανθρώπου υπάρχει καλή διάθεση, χωρίς ακόμα εμφανή σημάδια φωτισμένη συνειδήσεως, αυτός ο άνθρωπος θα βοηθηθεί από τη χάρη του Θεού να βρει το δρόμο του και να αναπτύξει, να καλλιεργήσει τη συνείδησή του και να πορευτεί σωστά. Υπάρχουν αυτά τα παραδείγματα τα οποία είναι πολύ συγκλονιστικά και πράγματι να τα λέμε αυτά, ότι δεν χάλασε εντελώς όλος ο κόσμος. Υπάρχει σύψη στο κοινωνικό σώμα, στη δομή, αλλά υπάρχουν και κύτταρα ακόμα τα οποία είναι υγιή. Μακάρι να βρίσκαμε άρχοντες που να έχουν τέτοιες αρχές. Με τα εκπαιδευτικούς, γονείς, όλοι λοιπόν να λειτουργούμε έτσι ώστε να βοηθούμε τον κόσμο να βρει τον δρόμο του. Βρέθηκε ένας, το εφιλέστατε, μεταξύ του 1975-1980, το είπε δημόσια και ήταν καγκελάριος της Γερμανίας, ο Χέλμουντ Σμιθ, θα το θυμούνται οι παλιότεροι τηλεθεατές και όλοι οι μεγαλύτεροι. Αυτός τι είπε, όταν λοιπόν είπαν εκεί στην τότε ευρωπαϊκή αγορά, να φτιάξουμε ένα σύνταγμα για να κυβερνόμαστε τα 10 κράτη που ήταν τότε, τα 12 μετά, τώρα είναι 27 και ούτω καθεξής. Τι είπε? Δεν χρειαζόμαστε, λέει, σύνταγμα φτιαγμένο από συνταγματολόγους. Υπάρχει σύνταγμα. Και ανέφερε, θεοφιλέστατε και αγαπητοί αδελφοί, ο σύνταγμα, τους μακαρισμούς του Κυρίου, την επί του όρους ομιλία. Εάν, λέει, η επί του όρους ομιλία που λέει η Κοινή Διαθήκη γίνει το σύνταγμα των λαών της Ευρώπης, τότε, λέει, θα κυβερνόμεθα σωστά ως Ευρώπη. Αλλά έγινε, δεν έγινε, ήταν μόνο ένας που το είπε. Πράγματι απομονώθηκε. Αλλά κοιτάξτε, έμεινε όμως αυτή η φράση, ότι ένας μεγάλος ηγέτης σκέφτηκε να βάλει ο σύνταγμα της Ευρώπης στην επί του όρους ομιλία. Μα μόνο να πάρουμε το λόγο του Κυρίου. Καθώς θέλετε να φέρονται οι άλλοι σε εσάς, έτσι να φέρεστε κι εσείς τους άλλους. Έτσι. Θα είχαμε πολέμους.
Ποιο κράτος θέλει πόλεμο? Ποιος θέλει να τον αδικήσουν? Ποιος θέλει να τον συκοφαντήσουν? Ποιος θέλει να τον κλέψουν? Ποιος θέλει να δώσουν στα παιδιά του ναρκωτικά και να το οδηγήσουν στο θάνατο? Ποιος θέλει, ποιος θέλει, ποιος θέλει? Και όταν είπα προηγουμένως ότι η τηλεόραση διαμορφώνει για το διαδίκτυο συνειδήσεις, αντιλαμβάνεστε τι εννοώ. Εννοώ τα μέσα αυτά τα οποία δεν προσφέρουν θετικές υπηρεσίες. Αλίμονα να έλεγα διαφορετικά, η ελαχιστότητά μου που υπηρετεί και διακρίνει το λόγο του Θεού και μέσα από το διαδίκτυο και μέσα από το ραδιόφωνο και μέσα από τους τηλεοπτικούς σταθμούς. Καυτηριάζομαι εκεί που σκοπίμως προβάλλουν την ημέρα για νύχτα, τη νύχτα για ημέρα, έτσι, το ηθικόν για ανήθικον, το ανήθικον για ηθικόν, το πικρό για γλυκό, το γλυκό για πικρό. Γι' αυτά μιλάμε, αγαπητοί μου αδελφοί. Όταν προβάλλεται λοιπόν η ανηθικότης ως φυσιολογικός τρόπος ζωής, ναι, τότε λέμε ότι αυτό το μέσο δεν προσφέρει θετικές υπηρεσίες στο λαό, στους νέους, στο σήμερα και το αύριο της πατρίδος μας. Και είμαι θα υποχρεωμένοι να καυτηριάσουμε. Και είμαι θα υποχρεωμένοι να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους και όπως είναι. Αγαπάμε όλους τους ανθρώπους. Και προσευχόμεθα για όλους τους ανθρώπους. Και όλοι έχουμε ανθρώπινες αδυναμίες. Ουδείς αναμάρτητος. Αλλά το να φτάνουμε στο σημείο να προβάλλουμε, επαναλαμβάνω, την ανηθικότητα ως φυσιολογικών τρόπων ζωής, εδώ είναι χρέος μας. Αν δεν πράξουμε το χρέος μας, τότε θα δώσουμε φοβερών λόγων ενώπιον του θρόνου του Θεού. Αδελφοί μου, θα δώσουμε λόγο στο Θεό, κληρικοί, δάσκαλοι, εκπαιδευτικοί, άρχοντες, θα δώσουμε λόγο στο Θεό αν αφήνουμε τα πράγματα έτσι να διαχέονται. Και αν λέμε, ναι, καλά κάνουν και κάνουν παρελάς υπερηφανίες, δεν πειράζει, άλλαξαν τα πράγματα, άλλαξαν οι εποχές. Όχι, μπορεί να το πούμε αυτό. Είμαι θα υποχρεωμένοι, όπως έκανε και ο Ιερός Χριστός μας και παιδές, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Με το όνομά τους. Αδιαφορώντας ποιο είναι το πρόσωπο. Έτσι. Η πράξη όμως, διότι θα γίνεις, αδελφέ μου, κακό πρότυπο για τον λαόν. Και τότε δεν θα μείνει τίποτε στη θέση του. Θα καταρρεύσουν όλες οι πνευματικές αξίες. Είναι χρέος μας λοιπόν να ενημερώνουμε τον λαόν του Θεού για ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Αυτό είναι το δικό μας χρέος. Πέρα από πρόσωπα. Βεβαίως. Και έτσι βγαίνει και η ωφέλεια. Θεωρήστε να μην χαθεί από τη δεύτερη ομιλία του Ιερού Χρυσοστόμου το ωραιότερο κομμάτι που έγραψε σχετικά με την Εκκλησία ο Ιερός Χρυσόστομος. Εδώ είναι στη δεύτερη ομιλία αυτό το απόσπασμα που το λέμε συχνά σε ομιλίες και κηρύγματα για το μεγαλείο της Εκκλησίας. Εδώ είναι γραμμένο. Το ακούμε. Και το έγραψε με αφορμή αυτό που έκανε ο Ευτρόπιος να στραφεί κατά του ασύλου της Εκκλησίας. Και βάλαμε εμείς τίτλο «Λόγοι εις Πρωθυπουργών», ώστε κάθε πρωθυπουργός, ο εκάστοτε πρωθυπουργός, να υπολογίζει την Εκκλησία. Να μετράει το λόγο της Εκκλησίας, όπως είπατε πολύ ωραία, και να ζητεί το λόγο της Εκκλησίας για θέματα τέτοια. Όπως το έκανε ο Μέγας Κωνσταντίνος. Έτσι. Όπως έκανε ο Μέγας Κωνσταντίνος. Λοιπόν, και λέει λοιπόν εδώ ο Χρυσόστομος, αυτό το γνωστό απόσπασμα, αλλά εδώ το λέει, στο δεύτερο λόγο εις Ευτρόπιον. Τι λέει λοιπόν? Η Εκκλησία πολεμουμένη νικά, επιβουλευωμένη περιγίνεται, υβριζωμένη λαμπροτέρα καθίσταται, δέχεται τραύματα και ου καταπίπτει υπό των ελκών, κλειδονίζεται αλλού καταποδίζεται, χυμάζεται αλλά ναυάγιον όχι υπομένη, αλλού παλέει αλλού χιτάται, πικτεύει αλλού νικάται. Εδώ είναι αυτά. Τέτοιο μεγαλείο έχει η Εκκλησία. Όταν την πολεμούν νικάει, όταν την επιβουλεύονται θριαμβεύει, όταν την βλασφημούν γίνεται πιο ένδοξη, δέχεται τραύματα αλλά δεν υποκύπτει στις πληγές, κλειδονίζεται αλλά δεν καταποδίζεται, κινδυνεύει από τρικυμίες αλλά δεν αβαγεί, παλεύει αλλά μένει αίτητη, αγωνίζεται αλλά δεν νικέται. 2000 χρόνια. Έτσι. Αντιμετώπισε αιρέσεις, διωγμούς. Εκατομμύρια οι μάρτυρες, ειδικά των πρώτων τριών αιώνων.
Κατομμύρια οι μάρτυρες. Άφθονο το αίμα των χριστιανών. Ελάτε όμως που αυτό το αίμα των Αγίων Μαρτύρων έγινε λίπασμα για να αναπτυχθεί η Εκκλησία. Και πήλε άδου ού κατησχίζουν αυτές. Γιατί? Διότι, όπως το λέει ο Χρυσόστομος, η Εκκλησία είναι θεοίδρυτος οργανισμός. Θεοίδρυτος. Έχει ιδρυθεί από τον ίδιο τον Κύριόν μας, τον Ιησού Χριστόν, αδελφοί μου. Και γι' αυτό η Εκκλησία μέχρι συντελείας των αιώνων θα πορεύεται. Θα αγιάζει τα τέκνα της και θα νοηματίζει τη ζωή του ανθρώπου. Αυτό δεν έχουν καταλάβει οι διώχτες της, παλαιότεροι και νεότεροι. Θέλετε να ανατρέξουμε λίγα χρόνια? Τι έγινε στις γειτονικές χώρες που δια της βίας επευλήθη η αθεία, το κλείσιμο των εκκλησιών? Και πότε έπεσαν τα καθεστώτα αυτά? Την ημέρα των Χριστουγέννων. Ας θυμηθούμε τι έγινε με τα Τύρανα, τι έγινε με το Βουκουρέστι, τι έγινε με τη Μόσχα. Την ημέρα των Χριστουγέννων. Τότε λοιπόν έγινε υποστολή, η υποστολή της σημαίας που είχαν τότε, και έγινε έπαρση μιας νέας σημαίας. Και ανοίξαν τότε τα σύνορα και ο κόσμος ελευθερώθηκε από τι? Από τον πόλεμο αυτό κατά της Εκκλησίας. Τύρανα, Βουκουρέστι, Μόσχα, ακριβώς Χριστούγεννα ήταν, θεωρείτε. Να το λέμε αυτό. Ναι, αλλά πόσους μάρτες έδωσαν όμως και αυτές οι εκκλησίες? Πόσους μάρτυρες στη Σιβηρία? Εκατομμύρια μάρτυρες. Εκατομμύρια μάρτυρες έδωσαν. Και το παράξενο ποιο είναι? Ότι η Εκκλησία δεν νικήθηκε. Εδώ το θέμα. Δηλαδή, επαληθεύτηκε ο λόγος του Χριστού, πήλε άδου κατησχίσουν αυτής, αλλά και η ανάλυση που κάνει ο Δερουσόσιμος. Πολεμουμένη νικά. Νικά και δώστε επιβολημένη. Και τι ωραίες λέξεις αυτές. Λαμπρωτέρα καθίσατε. Να τα μαθαίναμε αυτά απ' έξω και να τα λέγαμε κάθε ώρα και στιγμή. Υπάρχει και σκληρώσει προς κέντρα λακτίζει. Σε άλλο σημείο λέει ο Χρυσόστομος, αν λέει παλέψει άνθρωπος με άνθρωπο, θα νικήσει ο ένας από τους δύο. Σίγουρα. Αν λέει παλέψεις με την Εκκλησία, δεν θα νικήσεις ποτέ. Ιτηθείς. Θα ιτηθείς σίγουρα. Πράγματι έτσι είναι τα πράγματα. Η Εκκλησία να ιτηθεί. Και ρωτήσαν τότε το 1980, η Πράβδα, ο δημοσιογράφος, ρώτησε λοιπόν τον γενικό γραμματέα, τον Λεωνίδ Μπρέζνιεφ, λέει πώς δεν τα καταφέρατε, λέει, με την Εκκλησία. 60 χρόνια είστε τώρα, στα 60, 70, λοιπόν, γιατί λέει, κοιτάξτε λέει αυτός, ήταν ειλικρινής, πολεμήσαμε τον Χριστό και την Εκκλησία στα εργοστάσια, τον πολεμήσαμε στα σχολεία, τον πολεμήσαμε στα πανεπιστήμια, τον πολεμήσαμε στους δρόμους, τον πολεμήσαμε στα ραδιόφωνα, τον πολεμήσαμε στις τηλεόρασεις, αλλά δεν τον πολεμήσαμε κάπου που δεν πολεμιέται. Και πού? Στην καρδιά του Ρώσου πολίτη. Στην καρδιά του Ρώσου πολίτη δεν μπορέσαμε να πολεμήσουμε την καλή διάθεση που είχε να βρει την πίστη. Και μου έρχεται τώρα στη σκέψη μου, στη Ρωσία. Μάζεψαν λίγο πριν την Ανάσταση τους Ρώσους εκεί να τους μιλήσουν ότι η Ανάσταση του Χριστού είναι ένας μύθος. Έτσι. Άρχισε, έλεγαν. Στο τέλος ο υπεύθυνος της συναθρήσεως ερώτησε, μήπως κάποιος θέλει να πει κάτι, θέλει να ρωτήσει κάτι? Και σηκώθηκε, λέει, ένας εξ αυτών και είπε, Χριστός βοσκρέσε. Και απάντησαν, βοήστηνε βοσκρέσε, Χριστός ανέστη, αληθώς ανέστη. Είπαν, δεν κάναμε τίποτα. Και δεν πολεμεί το Χριστός. Είναι ο αληθινός Θεός. Να πεις, λέει, δεν πολεμείται. Σκληρός ή προς κέντρα λαχτίζει. Παιδί μου Σαούλ, είναι σκληρό πράγμα να χτυπάς με γυμνά καρφιά επάνω, συγγνώμη, με γυμνά πόδια επάνω στα καρφιά. Αυτό κάνουν οι άνθρωποι που πολεμούν την πίστη, την Αγία και Ορθόδοξο πίστη. Όλοι, είτε άθεοι είναι αυτοί, είτε αιρετικοί είναι αυτοί, με γυμνά πόδια χτυπούν επάνω στα καρφιά. Η Αγία μας Ορθόδοξος πίστη δεν ιτάται. Γιατί? Διότι είναι ιδρυτής αυτής της πίστεως ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός, ή της Εκκλησίας μας ο Κύριός μας, ο Θεάνθρωπος, σωτήρας και λυτρωτής μας Χριστός, είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Διπλού στη φύση, αλλού την υπόσταση, Θεάνθρωπος, ο οποίος σαρκώθηκε, προσλαμβάνει το ανθρώπινο φύραμα, την ανθρώπινη φύση, για να σώσει τον άνθρωπο, τον πεσμένον άνθρωπο, για να του δώσει τη δυνατότητα να γίνει πάλι
Υιός Θεού του Υψίστου, κατά χάριν. Κατά φύση είναι ο Κύριος Υιός του Θεού. Εμείς είμαι θα κατά χάριν και να γίνουν και πολίτες του Παραδείσου. Να έρθουμε στο κείμενο. Ναι, να πούμε επιγραμματικά. Πολύ ωραία αυτή η φράση, πολύ γνωστή, αλλά πολύ ωραία αυτή η φράση, αυτά τα νοήματα του Ιερού Χρυσοστόμου, τα οποία θα πρέπει να τα εμπεδώσουμε όλοι, κληρικοί και λαϊκοί. Μην απογοητευόμεθα. Έτσι. Δεχόμεθα πόλεμο και το γνωρίζουμε. Ευκαίρος, αγκαίρος. Αλλά ως χριστιανοί εννοώ δεχόμεθα πόλεμο. Αλλά πηλεάδου ούκα τυσχείς. Και τι ωραία που το είπε και ένας καρδινάλιος που τον απείλησε κάποιος Λουδοβίκος. Ναι, ναι. Τι λέτε τώρα. Εδώ εμείς κάνουμε λάθη και δεν μπορούμε από μέσα. Και εσείς λέει απ' έξω. Ναι. Πολύ σοφία. Πολύ σοφία. Πολύ σοφία. Να απαντήσουμε και στους αδελφούς που μας λένε. Το από μέσα είναι τα λάθη, τα ανθρώπινα. Ναι, πολύ ωραία το είπατε αυτό. Υπάρχει κάτι που λένε οι αδερφοί μας και μας ρωτάνε. Καλά λέει, το ψάρι δεν βρωμάει από το κεφάλι. Απάντηση. Σε όλους τους θεσμούς βρωμάει από το κεφάλι πλην της Εκκλησίας. Διότι κεφαλή στο θεσμό της Εκκλησίας είναι ο Χριστός. Είναι ο Χριστός. Όχι ο Επίσκοπος ή ο Αρχιεπίσκοπος ή ο Πατριάρχης. Οπότε δεν βρωμάει από το κεφάλι. Αυτό να το ξέρουμε. Και γι' αυτό χρειάζεται η πνευματική και η αγία ζωή. Όχι για ηθικούς κοσμικούς λόγους. Είναι και αυτό, αλλά είναι το τελευταίο. Ναι. Η ηθικολογία, κύριε Σκότρο, είναι το τελευταίο. Το πρώτο είναι το ουσιαστικό και το δογματικό. Έτσι. Ότι με το Άγιον Βάπτισμα, να το καταλάβετε αυτό, γιατί ρωτάτε νέοι και μεγαλύτεροι, μα γιατί είναι αμαρτία αυτό, γιατί είναι αμαρτία οι σχέσεις, οι προγαμίες, γιατί είμαστε μέλη Χριστού. Έτσι. Κεφαλή της Εκκλησίας ποιος είναι, ο Χριστός. Δια το Αγίου Βαπτίσματος τι γινόμαστε, μέλη Χριστού και μέλη της Αγίας του Χριστού Εκκλησίας. Καταλάβατε γιατί θα πρέπει να αγωνιζόμαστε να ζούμε μέσα στην καθαρότητα, μέσα στην πνευματική ζωή και να είμαστε ενωμένοι με τον Κύριον δια του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας. Ο τρόγων μου τη σάρκα και πίνων μου το αίμα, εν εμή μένει καγό εν αυτό. Τι μας ενώνει με τον Θεάνθρωπο Κύριόν μας, των λατρευτών της καρδιάς μας. Η Θεία Κοινωνία, αδελφοί μου. Γι' αυτό σας παρακαλώ, μην μένετε μακριά από τη Θεία Κοινωνία. Είδατε, δεν αρκεί η ηθική ζωή αν δεν ακολουθήσει η πνευματική ζωή. Και η μυστηριακή ζωή. Ηθικούς ανθρώπους θα βρούμε και σε άλλα θέματα. Ενδεχομένως. Ναι, σίγουρα. Αλλά δεν έχουν όμως το πνεύμα το Άγιο, την πνευματική ζωή. Η Εκκλησία λέει θα γίνετε και πνευματικοί άνθρωποι. Άλλο σαρκική, άλλο ψυχική, ηθική και άλλο πνευματικοί άνθρωποι. Αυτός που έχει μέσα του το Άγιο Πνεύμα. Για τον λόγο αυτόν, συμμετοχή στα δύο υποχρεωτικά και επαναλαμβανόμενα μυστήρια. Στο μυστήριο της μετανοίας και εξομολογήσεως που καθαρίζει η συνείδηση, είπαμε προηγουμένως για τη συνείδηση, φοβερό πράγμα το μαρτύριο της συνείδησης. Λέει ο Χρυσόστομος, λέει, δύο είναι τελικά τα δεινά του ανθρώπου, η αμαρτία και η προδοσία της συνείδησης. Λέει δεν είναι δεινό η πλημμύρα, το ναυάγιο, ο θάνατος, η αμαρτία είναι το δεινό. Διότι λέει δεν είναι κακό το αποθανήν, αλλά το κακός αποθανήν, δηλαδή αμετανόητος. Τι ωραία φράση αυτή. Μακάρι κάποιος αυτό να το γράψει και να το έχει μόνιμο. Δεν είναι κακό το αποθανήν, αλλά το κακός αποθανήν, με ωμέγα το κακός που σημαίνει αμετανόητος. Γι' αυτό η διακροφή λέγει μακάρι οι νεκροί, οι εν κυρίω αποθνίσκονται. Μακάρι, ευτυχισμένοι, ποιοι, οι νεκροί και οι ποιοι, που απέθανον εν κυρίω, με την πίστη. Πήραν το φάρμακο της αθανασίας, της αιωνιότητος, αδελφοί μου. Προσπαθούμε με τον κύριο Σκόδερ όσο μπορούμε. Είναι και παράκληση πολλών αδελφών. Ναι. Να λέμε κατά το δυνατόν απλά, ναι, για να γίνεται και η κατήχηση του λαού του Θεού. Που ο λαός μας δυστυχώς, λέμε για τα παιδιά, δικά μας θύματα, δικές μας οι ευθύνες. Δεν φταίνε τα παιδιά μας. Δεν φταίνε τα παιδιά μας. Παιδιά μου, δεν φταίτε εσείς. Όπως έλεγε και ο μακαριστός αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος στον Εθελό. Παιδιά μου, και έκλεψε το σημείο εκείνο. Σας ζητώ συγγνώμη που σας αδικήσαμε, που δεν σας στηρίξαμε, που δεν σας δείξαμε τον δρόμο προς τον ουρανό. Ναι. Ιστορική στιγμή αυτή, ιστορική. Ιστορική στιγμή, έτσι δεν αποκαλείται. Ναι, πράγματι, ναι. Ιστορική. Και εκεί δάκρυσε ο Αρχιεπίσκοπος, ο Μακαριστός. Γι' αυτό, αδελφοί μου, να μαθαίνουμε τα της πίστεως, όχι για να εμπλουτίζουμε γνώσεις, για να περνάμε στο βίωμα, να ξέρουμε την πίστη μας, να ξέρουμε ότι είμαστε παιδιά του Θεού, πλασμένοι από τον Θεό κατ' εικόνα και καθομοίωση, να μαθαίνουμε πώς θα οδηγηθούμε στη σωτηρία, τι να
πράττουμε και τι να αποφεύγουμε, εκείνον από κακού και πίσον αγαθό. Μην παίζουμε με τη συνείδησή μας. Τι ωραία που το λέγει ο υμνογράφος του ακαθίστου ύμνου. Χαίρε λουτήρ, εκπλήνω συνείδηση. Τρομερό πράγμα να σε τύπτει η συνείδηση. Όσα ρεμιστικά κι αν πιείς, όσους ψυχολόγους κι αν συναντήσεις και όσους ψυχιάτους. Μέσα βοά, γιατί. Πώς θα απαλλαγεί ο άνθρωπος από τις τύψεις της συνειδήσεως? Με το μυστήριο της μετανοίας, με τη συντριβή και με τα δάκρυα. Να το λουτρό. Μας έδωσε η αγάπη του Κυρίου μας λουτρό συνειδήσεως. Ποιο είναι αυτό? Το μυστήριο της εξομολογήσεως. Δεν είναι δικαστήριον το εξομολογητήριον, αδελφοί μου. Είναι ιατρίον. Θεραπευτήριον. Είναι ο χώρος που ο καλός Σαμαρίτης, είναι το πανδοχείο, οδήγησε τον τραυματισμένο άνθρωπο για να θεραπευτεί. Θέλω να προχωρήσουμε, κύριε Σκόντρομο. Μου θυμίσατε κάτι από τον Οδυσσέα. Ο ένας θυμίζει τον άλλον. Πολύ ωραίο. Και εμείς πόσα θα θυμίζουμε τώρα στους αδελφούς. Βέβαια. Αλίμονο. Υπάρχει ένα στίχος του Ελίτη υπέροχος για τη συνείδηση. Λέει, η συνείδησή μας πρέπει να είναι πάμφωτη σαν καλοκαίρι. Τι ωραία έκφραση. Πάμφωτη, ολοφώτινη δηλαδή, όπως ο ήλιος το καλοκαίρι. Γιατί αυτό να μην το μάθουμε. Η συνείδηση να είναι πάμφωτη σαν το καλοκαίρι. Λοιπόν, άλλα σημεία εδώ υπέροχα. Το πρώτο πάνω απ' όλα ήταν αυτό που είδαμε για την Εκκλησία. Το δεύτερο, εδώ είναι γραμμένο στη δεύτερη ομιλία, ότι εμείς οι άνθρωποι στη γη αυτή είμαστε οδύτες και όχι πολίτες. Πολίτες θα είμαστε στη Βασιλεία του Θεού. Τι είπα να πει οδύτες, είμαστε οδυπόροι. Και οδοδείχτες είναι Άγιοι και πρέπει να φτάσουμε να γίνουμε ουρανοπολίτες όταν μας καλέσει ο Κύριος κοντά. Οδύτες, ουρανοδρόμοι. Ουρανοδρόμοι. Άρα, εδώ μην χάσουμε το δρόμο μας. Για να μην το λέει αυτό εδώ και το αναλύει πολύ ωραία, για να μην προσκολόμεθα στα πλούτη και μας πιάσει η αφροσύνη της πλουτομανίας. Στις συντονές. Στα πράγματα του κόσμου. Και του... στα άλλα είδωλα που λέει μέσα. Στα είδωλα. Και φτάνει τώρα προς το τέλος λοιπόν ο Ιερός Χριστός, μνημονεύει τον μέντορά του, θα λέγαμε. Ποιος είναι ο μέντοράς του? Ο Απόστολος Παύλος. Πόσο τον αγαπούσε. Λέει, πονάω, υποφέρω, αλγινώ. Διότι ο κόσμος δεν ξέρει τι μεγάλος άνθρωπος ήταν ο Απόστολος Παύλος. Και λέει, μακάρι να μαθαίναμε τι είναι ο Απόστολος Παύλος, ώστε να είμαστε στα ίχνη του. Και λέγεται το περιστατικό αυτό, ότι όταν ανέλυε τις επιστολές του Απόστολου Παύλου, πήγαινε ο Απόστολος Παύλος και του έλεγε στο αυτή τη σωστή ερμηνεία. Γι' αυτό βλέπουμε εκεί στο λείψανο του Αγίου Χρυσοστόμου, στην κάρα του Αγίου, ότι είναι εκτεταμένο κάπως το αυτί του, που σημαίνει ότι τότε έπρεπε να τεντώσει το αυτί του για να ακούσει καλά την ερμηνεία που του έλεγε ο Απόστολος Παύλος, ο ουρανοβάμων Απόστολος Παύλος. Και τελειώνει το κείμενο, η δεύτερη ομιλία του Αγίου Χρυσοστόμου, αυτή η υπέροχη ομιλία. Κάποιος αδελφός από την Πάτρα έχει διαβάσει τις δύο αυτές ομιλίες που λέμε Θεοφιλέστατε 7 φορές. Για να μπορέσει να αποθηκεύσει, να απομνημονεύσει και να αποταμιεύσει μέσα του τα ρητά αυτά που γράφει ο Ιερός Χρυσόστομος. Λοιπόν, τελειώνει ο λόγος αυτός με την φράση ότι κάθε ψυχή είναι νύμφη και πρέπει η νύμφη να βρει το νυμφίο της. Ποιος είναι ο κατάλληλος νυμφίος για την ψυχή μας που είναι νύμφη? Είναι ο νυμφίος Χριστός. Και καταλήγει και λέει το εξής, ότι ποια είναι η ωραιότερη ύπαρξη, ανθρώπινη ύπαρξη που έρχεται στον κόσμο, ποια είναι η αγιωτέρα ύπαρξη του κόσμου? Είναι η Παναγία μας. Αυτή λέει, είναι λέει ο Άγιος Νικόλαος ο Βελιμύροβιτς, η Εκκλησία του Θεού είναι η θυγατέρα του Βασιλέως. Γιατί το λέει ο Δαβίδ αυτό τον 44ο ψαλμό. Επίσης η υπεραγία Θεοτόκος είναι η θυγατέρα του Βασιλέως και η ψυχή του κάθε χριστιανού είναι σαν τη θυγατέρα του Βασιλέως. Άρα λοιπόν πρέπει να κάνουμε την ψυχή μας όμορφη για να μπορέσει ο νυμφίος να βρει την ψυχή μας όμορφη και να είναι κατάλληλος ο νυμφίος σε μια κατάλληλη νύμφη που είναι η ψυχή μας. Και να υπενθυμίσουμε ότι τόσο φωτισμένος νους και αγιασμένος ήτο ο Ιερός Χρυσόστομος που συνέγραψε τη Θεία Λειτουργία, στην οποία μετέχουμε, δεν παρακολουθούμε. Θεία Λειτουργία δεν είναι ένα θέατρο το οποίο το παρακολουθούμε, μετέχουμε όλοι. Μήπως να λέμε, Θεοφιλέστατε, αντί να λειτουργηθούμε, να λειτουργήσουμε κι εμείς, αφού ο λαός συμμετέχει με το αμήν.
θέλει μια έρευνα αυτό, έτσι όπως μου ήρθε στο νου. Αφού λοιπόν συμμετέχουμε στη λατρεία με το Αμήν, με το κύριε Λέσου μας, όπως ο βέβαια ψάρτης, άρα και εμείς τι κάνουμε εκείνη τη στιγμή. Και λειτουργούμαστε και λειτουργούμε. Δηλαδή και εμείς μαζί με τον ιερέα αναπέμπουμε τη δέηση αυτή. Έχει μία λογική. Έχει μία λογική. Και να συμμετέχουμε λοιπόν, συμμετέχουμε. Και δοξάζουμε τον Κύριο ενενή στόματι και μία καρδία. Να συμμετέχουμε πραγματικά. Να συγκεντρώνουμε το νου μας, την καρδιά μας και να μετέχουμε στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, αδελφοί μου. Και θα με ρωτήσατε, να είμαι θα αμαρτωλή και ποιος είναι αμάρτητος. Αναμάρτητος πρώτος τον λίθον βαλέτο, είπε ο Κύριος. Όλοι αμαρτωλοί είμαστε, όλοι έχουμε αδυναμίες. Αλλά να αγωνιζόμαστε, να απαλλαγούμε από τις αδυναμίες και από τα πάθη. Να αγωνιζόμαστε, να μην είμαστε αδρανείς και να ξέρουμε ότι είναι αμαρτία. Και να ζητάμε το όριο του Θεού. Πόσες φορές έχω κάνει τις ψυχούρες, λέει Πάτερ, ξέρω την αμαρτία. Κλαίω, πονάω και κατά την ώρα της αμαρτίας πονάω. Αυτός θα σωθεί, θα βρει τον δρόμο του. Ο άλλος, ο οποίος καμαρώνει για την αμαρτία του, τουλάχιστον μην καμαρώνουμε για τις αμαρτίες μας, αδελφοί μου. Μην υπερηφανευόμαστε για τις αμαρτίες. Μην κάνουμε παρελάσεις για τις αμαρτίες μας και για τα φρικτά πάθη μας. Εκεί δεν θα εύρωμε έλεος. Ενώ εάν με συντετριμένη καρδία ζητάμε το έλεος του Θεού, λέμε Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον, πηγαίνουμε στον πνευματικό και του λέμε πνευματικέ μου, βοήθησέ με, έπεσα πάλι. Ο σάρκα φορών και των κόσμων εικών και ξενεργίες του διαβόλου, έπεσα, βοήθησέ με, διάβασέ μου ευχούλες, ζητά το έλεος του Κυρίου, αυτή η ψυχή θα βρει τον δρόμο που οδηγεί στη σωτηρία και στον αγιασμό. Αν έχουμε φτάσει στον επίλογο, φτάσαμε. Να πούμε, επειδή η τελευταία του ενώ το ορίο στο στόμα είναι το κάλος της ψυχής, εμπνεύστηκε από τη λέξη κάλος και ομορφιά ο Ντοστογεύσκη και είπε τη φράση «Η ομορφιά θα σώσει τον κόσμο». Θα δείτε πώς το είπατε τώρα, ποιος εμπνεύστηκε, ο Ντοστογεύσκη. Ναι, εμπνεύστηκε από τον Ιερό Χρυσόστομο και από την Αγία Γραφή. Γιατί μάλιστα λέει «Η ομορφιά θα σώσει τον κόσμο». Και τον ρωτήσαν, το κάλος. Ποιο κάλος, ποια ομορφιά? Η αγιότητα. Γιατί είπαμε ότι κάλος έχει η Εκκλησία, κάλος έχει η Παναγία και μακάρι κάλος να έχει και η ψυχή μας. Και ο Χριστός, ο ωραίος κάλος. Ναι, η Εκκλησία. Επειδή η Εκκλησία είναι ο Χριστός παρατηνόμενος. Πράγματι, ωραίο αυτό που είπατε. Η Εκκλησία, ίσον Χριστός, ίσον κάλος. Σωστά. Μετά η Παναγία μας και μετά η κάθε ψυχή να αποκτήσει το κάλος αυτό για να είναι κατάλληλος ο νυμφίος. Τι να το κάνει το κάλος εκεί με τα κοκκινάδια, με αυτά. Να το κάλος. Να πω μια άλλο ρητό. Η ομορφιά των ανθρώπων. Ομιλεί ο Χρυσόστομος. Ναι, ναι. Και για το κάλος το ψεύτικο, ναι, ναι, των γυναικών. Η ομορφιά λέει αγγίζει τα μάτια. Ενώ η αγάπη, η αγιότητα αγγίζει την ψυχή. Αυτή είναι η διαφορά μας. Δηλαδή να μην μας αγγίζει η ομορφιά τόσο του σώματος, γιατί μπορεί να προκαλέσει αμαρτία. Γιατί αυτή αγγίζει μόνο τα μάτια. Την καρδιά μας θα την αγγίζει μόνο η αγιότητα, η καλοσύνη, η αγάπη. Τότε πράγματι έχουμε το πραγματικό κάλος και αυτό θα εκτιμούμε και αυτό θα αντικρίσουμε στην Βασιλεία του Θεού. Είναι αυτό το κάλος που συναντάμε στους Αγίους μας, παλαιότερους και νεότερους. Πάνε στο Αγινόρος, βρίσκουν γεροντάδες, κάτι γεροντάκια και σε κάποια κελάκια. Ω, λες και συναντάς αγγέλους. Μέσα στην απλότητα, μέσα στην ταπείνωση, μέσα στην πίστη, με το κομποσκινάκι ρόζους εδώ το δακτυλάκι, το Κύριε σου Χριστέ, ελέησόν με. Πώς το λέει και μια ευχή, λέει, να αξιωθούμε να δούμε το κάλος του προσώπου σου στον ουρανό. Α, τι ωραία ευχή, με αυτό να κλείσουμε. Έτσι. Όλοι μας, και εμείς και εσείς, να αξιωθούμε αυτού του ουρανίου θείου κάλους. Δηλαδή να αξιωθούμε της χαράς του παραδείσου. Αυτό το σκοπό να βάλουμε στη ζωή μας. Δεν θα αφήσουμε τα άλλα. Δεν θα αφήσει κανείς το σπίτι του, την οικογένειά του, την εργασία του κλπ. Αλλά να αγαπήσουμε το κάλος. Όλα τα άλλα είπαμε είναι μέσα, τα οποία αν σωστά τα αξιολογήσουμε θα μας οδηγήσουν στην αιώνια ζωή. Αγαπητοί αδελφοί, ευχόμεθα ταπεινά, αφού προηγουμένως σας ευχαριστήσουμε που και σήμερα μας φιλοξενήσατε στα σπίτια σας, χαρά μας. Εμείς σας φιλοξενούμε στις προσευχές μας. Ευχόμεθα να έχετε όλα τα καλά του Θεού, όλες τις χάρες ή τις χαρές του Παραδείσου, όλα τα δώρα του ουρανού. Όσα τα άστρα του ουρανού και η άμμος της θαλάσσης, τόσες χάρες και ευλογίες να έχετε και πάντοτε να έχουμε πρεσβευτή μας ενώπιον του θρόνου του Θεού, τον Ιερών Χρυσόστομο, τον μεγάλο και θεοφόρον Πατέρα της Εκκλησίας μας. Ένα εκ των μεγάλων
τριών ιεραρχών που μέχρι συντελείας των αιώνων θα διδάσκει μέσα από τα συγγράμματά του, μέσα από τη Θεία Λειτουργία που τελείται κάθε Κυριακή, εκτός από τις 10 Κυριακές που τελείται του Μεγάλου Βασιλείου. Κύριε Σκόντρα, και εσείς να έχετε δύναμη, χάρη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και δώσατε αφορμή με αυτό το σύγγραμμά σας, λόγοι εις Πρωθυπουργό, να κάνουμε δύο ταπεινές εκπομπούλες για να ωφεληθούμε και με τη χάρη του Κυρίου, να ωφελήσουμε έστω και μία ψυχή. Έστω μία ψυχή. Τι χαρά θα έχουμε, αδελφοί μου, εάν μία ψυχή, μία. Ο Ιερός Χρυσόστομος εγείρεται σε μία ψυχή. Εμείς ενδεχομένως να δυσανασχετούσαμε και με τους 10. Ο Ιερός Χρυσόστομος, γιατί, ότι ήξερε και πίστευε πόση αξία έχει μία ψυχή. Μία ψυχή αξίζει τόσο πολύ όσο δεν αξίζει ολόκληρος ο υλικός κόσμος. Χαίρετε.